Στο στούντιο μαζί μα είναι ο συνάδελφο ο Ανδρέα Ωρομπόπουλο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε την Σύνοδο Κορυφή, η οποία τριξ, έτρεξε τα δόντια του Ερντογάν. Οπότε, όμω, βλέπουμε ότι υπάρχουν και αντιδράσει από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία. Η Τουρκία επέλεξε καταρχήν να. γνώριζε ότι θα βγει αυτό το κείμενο και ξεκίνησε το από χθε ναι, το σχέδιο συμπερασμάτων. Οπότε, ε, από χθε άρχισε να κάνει. Να να ξεστομίζει κάποιε αντιδράσει, mm -hmm. οι οποίε βγήκαν και από τον Υπουργό Ενέργεια και από τον κύριο Ακάρ. Ε, σήμερα όμω από την ώρα μέχρι στιγμή δεν έχει βγει μια επίσημη ανακοίνωση. Λίγη ώρα πριν επικοινωνήσαμε με τον εκπρόσωπο του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Χαμία Αξόη, ο οποίο μα είπε ότι είναι στην φάση προετοιμασία μια ανακοίνωση που θα εκδοθεί από ώρα σε ώρα. Αναμένουμε την έκδοση αυτή τη ανακοίνωση. Ε, Ανδρέα, επίτρεψέ μου, είδαμε λοιπόν ότι έχουμε και την έκδοση 7 συνεχών Νάρτε, συνολικά μάλλον Νάρτε ο συνάδελφο μα λέει ότι πρόκειται μάλλον για μια σπασμωδική κίνηση τη Τουρκία απέναντι στα όσα συνέβησαν από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όντω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Και χθε και προχθέ δύο υπουργοί και ειδικότερο ο κύριο ε, Ντονμέζο, υπουργό ενέργεια, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει άμεσα σε έρευνε στι περιοχέ για τι οποίε συμπεριλαμβάνονται συμφωνία που έκανε με τη Λιβύη. Βεβαίω είπε ότι αυτό θα γίνει στι αρχέ του χρόνου. Το επανέλαβε και σήμερα το πρωί. Λίγο πριν Βγει αυτό το κείμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οπότε, ίσω να μην είναι και τόσο έκπληξη, αλλά μπορεί να πρόκειται και μία, όπω πολύ σωστά είπε, και, και μία σπασμωδική κίνηση. Θα το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και το εσωτερικό ε, μέτωπο του κ. Ερντογάν, mm. ο οποίο έχει αντιμετωπίσει όχι μόνο τον κ. Νταούτο αλλά και τον κ. Μπαμπατζάν, διότι φαίνεται ότι χωρίζουν τα τσανάκια του. Χωρίζουν και τα τσανάκια του. Και, και τους... θα φτιάξουν καινούριο κόμμα ο καθένα ξεχωριστά ο κύριο Νταβούτογλου το ανακοίνωσε, ήδη το, σήμερα το παρουσίασε και όλα στο κόμμα του. Ε, αυτό που προκύπτει είναι όμω ότι ο κύριο Μπαμπατζάν θα κάνει δικό του κόμμα ξεχωριστά. Οι πληροφορίε λένε ότι θα είναι έτοιμο τελευταίες τελευταίε μέρε του χρόνου, οι πρώτε μέρε του νέου έτου. Αυτό όμω σημαίνει, αν θέλει, από τη μία ότι η δύναμη θα διασπαστεί. Και αυτό δεν ξέρω αν Τον θα είναι προ όφελο. Ακριβώ ποιον θα εξυπηρετήσει. Δεν αποκλείεται οι διασπασμένε αυτέ δυνάμει να εξυπηρετούν τον ίδιο τον Ταχύ Περτογάν. Ποιο θα του πάρει στα σοβαρά, δύο κόμματα προκύπτουν από τους κόλπους του κόλπου του Κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη, νομίζω ότι θα είναι ει βάρο ο ένα του άλλου και μπορεί να μην έχουν το αποτέλεσμα που θα περίμενε κανεί.